Γιατί χάσατε. Όχι, άλλο να ρωτήσει. Γιατί δεν δε διασυρθήκαμε χθες. Έπρεπε ο Τούντορ να ξεκινήσει το παιχνίδι όπως ακριβώς. Έπρεπε να ξεκινήσει ο Τούντορ το παιχνίδι. Αν πάρει καμιά κατοχή και να μου ανεβάζει τον Άλβες, τον Κωνσταντινίδη και τον άλλον, να πούμε τον Ραούλ Μπράβο, τον Ροντρίγκες, και να μου αφήνει τα center back απάνω στα extreme του Ολυμπιακού. Και όταν παίζει ο Κωνσταντινίδης και πέφτει, του κλείνει την πλευρά όταν δεν θε να κάνει fair play. Και κλείνει ο Τζαβέλα και ο Ροντρίγκες. Και ο Τζιόλης με τον Κάτσε γυρίζουν πίσω. Δεν το κάνει 0-2 άλλος και μετά λέει καλέ ο Ρομπέρτο φταίει, καλέ ο Ρομπέρτο ήταν καλός, καλέ μη, καλέ δεν βλέπεις πρώτος παίκτης. Δεύτερος λόγος ότι τα τρία του center back με την Τόρκη ήταν τέλεια. Ήτανε τέλεια και ο Τζιόλης ήταν τέλειος, ωραία το λες. Γιατί δεν έκανε... Γιατί ήταν στα 25 μέτρα. Με την Τόρκμουν δεν έκανε στο γαμπρό. Άντε, σωστό. Κατάλαβες. Πώς τα λέει. Το θέμα είναι ότι χθες αυτοί το μυαλό τους είχαν πώς θα ρίξουν τα δουλειά και πώς θα ρίξουν τα κονιά. Λάθος είναι αυτό, ρε φίλε. Σαν τον άλλον που πήγαινε στην Αθήνα, είδα το γήπεδο και ξενέρωσα, λέει. Ούτε ένα παζούκας δεν είχε, ούτε μια πέτρα δεν έπεσε, ούτε μια καμπάνα δεν πετάξανε στο γήπεδο. Καμιά νεκροκεφαλή, κάτι. Είναι δυνατόν. Θα ακούσει την καμπάνα τη Δευτέρα, περίμενε. Ρε, εσύ, δηλαδή για όνομα του, δηλαδή κάπου ξεφεύγουν. Απορώ πώς όλο το πλάνο ήτανε, καταρχήν ο ΠΑΟΚ επετέλεξε ένα στόχος για αυτό το μάτς. Ποιος ήταν αυτός ο στόχος? Να μην τιμωρηθεί η ομάδα. Δεν διεκόπη ο αγώνα, αυτό ακριβώς. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να χαίρεται, γιατί? Γιατί τελείωσε το μάτς. Είναι και αυτό ένα θέμα. Δεν πάει μειονότητα.